χαιρετίζω τους, το κοινό του Rage Quit για ένα βίντεο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Είχα προγραμματισμένο να κάνω review του παιχνίδι που βλέπετε, το Deck of Ashes, ένα καινούριο deck building roguelike game, και είπα, υπήρξε η σκέψη από τη στιγμή που είχαμε ήδη έτοιμο τον εξοπλισμό και το setup γενικά για το XCOM Let's Play, να δοκιμάσουμε να κάνουμε αυτή τη φορά ένα video review, μια παρουσίαση του παιχνιδιού σε μια μορφή που θα θυμίζει τα βίντεο WTFEs του Aimis του Total Biscuit ή τα Quick Looks του Giant Bomb. Δηλαδή, θα κάνω μια σύντομη περιήγηση στο παιχνίδι, θα δείξω τα βασικά game mechanics και θα κάνω κάποιες κρίσεις σχετικά με την ποιότητά τους. Όπως είπα νωρίτερα, το παιχνίδι είναι ένα καθαρά deck building roguelike. Ο παίκτης ξεκινά και μπορεί να επιλέξει έναν από τέσσερις χαρακτήρες οι οποίοι έχουν διάφορους σεναριακούς λόγους για να θέλουν να φτάσουν και να νικήσουν την Lady Death. Τώρα εντάξει, οι λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας ή να το ψάξετε αν θέλετε. Σεναριακά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Τώρα θα ξεκινήσω από ένα save το οποίο ήδη έχω προχωρήσει, στο που είναι στον τρίτο κόσμο, για να κάνουμε έτσι μια γενική παρουσίαση. Λοιπόν, αυτή είναι η κύρια οθόνη του παιχνιδιού. Είναι ο χάρτης στον οποίο κινείστε και οι διάφορες τοποθεσίες που φαίνεται να αναβοσβήνουν είναι αυτές τις οποίες μπορούμε να κινηθούμε για να πάμε στο επόμενο event. Είτε πρόκειται για κάποιο τυχαίο event, για παράδειγμα όπως αυτό το ερωτηματικό, είτε για μάχη, όπως είναι το σπαθί, είτε για αυτά που φαίνονται εδώ. Αυτό είναι, είναι κάποιο σεντούκι που μπορούμε να ανοίξουμε με τα διαθέσιμα κλειδιά. Οι resources μας φαίνονται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. Εδώ είναι κάποια portal που μπορεί να μας μεταφέρει αλλού, κτλ. Κτλ. Ο χρόνος που έχουμε για να εξερευνήσουμε κάθε χάρτη, ουσιαστικά αναπαρίσταται με την μπάρα που βλέπουμε στο κέντρο, στο πάνω μέρος της οθόνης. Αυτή, με κάθε κίνησή μας, μετακινείται προς τα δεξιά. Όταν φτάσει προς τα δεξιά, τότε ο κυρίαρχος της περιοχής, το boss της περιοχής, θα μας έχει εντοπίσει και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Επομένως, ο στόχος του παιχνιδιού είναι να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα, εξερευνώντας διάφορα σημεία, παίρνοντας καινούριες κάρτες, αναβαθμίζοντας το χαρακτήρα μας και γενικά βελτιώνοντάς τον με διάφορους τρόπους, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη μάχη με τον boss. Η σκηνή εδώ πέρα που φαίνεται είναι το κεντρικό camp μας, η βάση από την οποία ξεκινάμε. Αυτή είναι η οθόνη στην οποία θα κάνουμε τη βασική διαχείριση του παιχνιδιού και έχει τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες. Είναι Blacksmith, Herbalist, Ashmaster και Merchant, που ο καθένας από αυτούς έχει συγκεκριμένο ρόλο. Ο Blacksmith είναι για να κατασκευάσουμε καινούργιες κάρτες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, δηλαδή για παράδειγμα πληρώνοντας το αντίτιμο στην μονάδα του παιχνιδιού, το Ash, μπορώ να κατασκευάσω τη συγκεκριμένη κάρτα. Μπορώ να αναβαθμίσω κάποιες κάρτες, εδώ τις έχω κάνει όλες, να αγοράσω κάποια traits τα οποία μου δίνουν συγκεκριμένα bonuses, να καταστρέψω κάποιες κάρτες που δεν μου χρειάζονται και να αναβαθμίσω διάφορα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα για να με βοηθήσω. Το ίδιο ισχύει και με τους άλλους, δηλαδή Herbalist είναι ο χαρακτήρας στον οποίο ερχόμαστε για να κάνουμε heal αν τυχόν πέσει η υγεία μας, να κάνουμε cure κάποιες αρρώστιες που μπορεί να κολλήσουμε στο δρόμο, να ανεβάσουμε τα στατιστικά μας, όπως φαίνεται εδώ, και να κάνουμε upgrades, με συγχωρείτε, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην πορεία. Ο Ash Master είναι ουσιαστικά ο κεντρικός χαρακτήρας για όλους τους χαρακτήρες στην αρχή που μπορούμε να επιλέξουμε. Είναι αυτός ο οποίος κινεί στην ουσία τα νήματα του σεναρίου. Είναι αυτός ο οποίος μας βοηθάει να φτάσουμε στο στόχο μας, να αντιμετωπίσουμε τη Lady Death και να την νικήσουμε. Και ο Merchant φυσικά μπορεί να πουλάει συνταγές για κάρτες, συνταγές εισαγωγικά, έτσι, ή κάποια αντικείμενα τα οποία μπορούν να μας ενισχύσουν. Αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι εδώ φαίνεται ο χρόνος ο οποίος περνάει και ο οποίος περνάει κάθε ώρα, κάθε κίνησή μας αντιπροσωπεύει μία in-game ώρα. Εδώ είναι το inventory με κάποια έξτρα αντικείμενα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ είναι οι συνταγές που έχουμε αποκτήσει στην πορεία, οι συνταγές με τις οποίες μπορούμε να κατασκευάσουμε επιπλέον κάρτες, το deck το οποίο έχουμε με τις διαθέσιμες κάρτες και τις ποσότητές τους, και εδώ
το λεγόμενο deck of vases, είναι το deck στο οποίο καταλήγουν οι κάρτες μας όταν τις έχουμε παίξει. Γιατί εάν τις χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες σε μία μάχη, τότε αυτές καίγονται και θα πρέπει να τις ανανεώσουμε, είτε ερχόμενοι εδώ στο Nash Master κάθε μέρα μπορεί να μας τις ανανεώσει δωρεάν, είτε να τις ανανεώσουμε μόλις τελειώσει η μάχη στην οθόνη του REST που θα τη δούμε σύντομα. Ας πάμε σε μία μάχη για να δείξουμε πως είναι και η μάχη μέσα. You'll burn like I burn. Λοιπόν, αυτή είναι η οθόνη της μάχης. Κάτω έχουμε το δικό μας deck με τις διάφορες κάρτες που μπορούμε να παίξουμε. Αριστερά είναι ο χαρακτήρας μας με την υγεία της και δεξιά οι εχθροί. Τώρα, υπάρχουν φυσικά διάφορα bonuses και ailments που μπορεί να μας επηρεάσουν. Έτσι. Και αριστερά, στο στρογγυλό κομμάτι που λαμπυρίζει, φαίνεται το mana που έχουμε διαθέσιμο σε αυτό το γύρο. Και φυσικά σε κάθε κάρτα, πάνω αριστερά φαίνεται ο τύπος της, πάνω δεξιά το mana που χρειάζεται για να το παίξουμε. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε εδώ με διάφορες επιλογές. Είναι μια καλή επιλογή να ξεκινήσουμε με Pyro Bomb, γιατί είναι μια ιδιότητα που κάνει damage over time. Άρα παίζουμε αυτή. Και αυτή δεν κοστίζει mana, αλλά θα μας κάνει health, θα μας κοστίσει σε health, δεν χρειάζεται ακόμα να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα πατάμε να τελειώσει η σειρά και τώρα έχουμε τη δυνατότητα, πριν περάσουμε στον επόμενο γύρο, να βάλουμε κάποιες από τις κάρτες που δεν θέλουμε να παίξουμε, να τις στείλουμε στο τέλος του deck. Οπότε να πάμε πιο πέρα, άρα μπορούμε να επιλέξουμε αυτήν που δεν θέλουμε και αυτήν, ας πούμε, που δεν θέλουμε, να φύγουν και να μοιραστούν καινούργιες κάρτες. Τώρα, η γενική μου εντύπωση από το παιχνίδι είναι ότι είναι αξιόλογο. Είναι δηλαδή διασκεδαστικό, είναι ενδιαφέρον, έχει αρκετή ποικιλία στα decks τα οποία υπάρχουν να παιχτούν και ο κάθε χαρακτήρας από τους 4 διαθέσιμους έχει αρκετές διαφορές όσον αφορά τον τρόπο του παιχνιδιού. Επομένως, έχει ενδιαφέρον και για replayability και γενικά για αρκετή αντοχή στον χρόνο. Αυτό που θα είχα να κριτικάρω γενικά, σε γενική εντύπωση, είναι ότι απλά δεν πρόσεξα κάτι το οποίο να είναι έτσι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Δηλαδή δεν κάνει κάτι το παιχνίδι το οποίο να είναι ρηξικέλευθο, καινοτόμο και άρα να το κάνει να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα του είδους. Συν το γεγονός ότι ο εικαστικός τομέας, τα γραφικά του δηλαδή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να, για παράδειγμα, ενώ οι χαρακτήρες είναι αρκετά καλά σχεδιασμένοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι μερικοί οι οποίοι βγάζουν μια προχειρότητα. Και τα backgrounds, ειδικά αν δείτε το συγκεκριμένο background το οποίο σας δείχνω, δεν έχει τη λεπτομέρεια, το πόλις που λέμε, το γυάλισμα, τη φροντίδα στη λεπτομέρεια που θα περίμενε κάποιος από ένα παιχνίδι. Εντάξει, μιλάμε για έναν indie τίτλο των 20 ευρώ, επομένως δεν χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτό το κομμάτι, απλά κάνω μια κρίση που σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει από άλλους τίτλους του είδους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στην λογική του damage over time. Βάλαμε ένα burn στον αντίπαλο. Τώρα, αυτό μπορεί να κάνει, είναι μια κάρτα η οποία κάνει μια ζημιά και κάνει ζημιά αν έχουμε βάλει Pyro Boom που έχουμε κάνει. Άρα είναι ευκαιρία να κάνουμε από 10 ζημιά στον καθένα. Και έχουμε ένα mana. Ας κάνουμε ένα heal με μια κάρτα η οποία μας δίνει πολλαπλές επιλογές. Έτσι, αυτή είναι η γενική μου εντύπωση. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι ένα roguelike, έχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Σε αυτό που παίζω αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες του review, δεν πεθαίνουμε. Αν χάσουμε τη μάχη, γυρνάμε με full health στο camp. Στα επόμενα επίπεδα, εάν πεθάνουμε σε κάποια μάχη, πεθάναμε και πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Επομένως, ακολουθεί την κλασική λογική των runs που έχουμε σε ένα roguelike. Οι μάχες γενικά θα έλεγα ότι είναι ευχάριστες, έχουν καλή διάρκεια, δεν τραβάνε πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Είναι δηλαδή αρκετά σύντομες, έχουν ενδιαφέρον και ενδιαφέρον έχει και το deck, τη διαδικασία του deck building, δηλαδή να σχηματίσεις ένα καλό deck για να μπορείς να ανταποκρίνεσαι σε διάφορες καταστάσεις. Είναι δηλαδή ένα ευχάριστο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι βρήκα κάποιο έτσι εξόφθαλμο μειονέκτημα πέρα από αυτά που αναφέραμε νωρίτερα. Απλώς δεν είναι και κάποιος τίτλος ο οποίος, ας πούμε, θα γράψει ιστορία στο είδος. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
αυτή είναι καλή. Είναι μία από τις πρόσφατες κάρτες που έφτιαξα που μου δίνει διπλό και να βάλω Pyro Bomb βόμβα σε κάποιον αντίπαλο και ταυτόχρονα regeneration σε μένα. Είναι νομίζω value for money. Και έχουμε τώρα 3, να κάνουμε και μία Fireball. Αυτός θα πεθάνει, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε και αυτός νομίζω με αυτή τη χρήση είμαστε εντάξει. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάρτες στο Battle Deck, είμαστε ok. This is just a warm-up. Ωραία, κέρδισαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα resources που παίρνουμε. Το χρυσάφι είναι για αγορά από τον Merchant ή για διάφορες άλλες ενέργειες που θα κάνουμε. Η μεσαία resource, το As, είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να κάνουμε craft κάρτες και τα κλειδιά είναι για να ανοίγουμε σεντούκια με loot. Αυτή η οθόνη που βλέπουμε είναι η οθόνη του rest μετά τη μάχη. Έχουμε συγκεκριμένους πόντους τους οποίους μπορούμε να ξοδέψουμε σε διάφορες ενέργειες. Είτε σε heal, είτε για να πάρουμε μια καινούργια συνταγή για κάρτα, είτε να αναπληρώσουμε τις κάρτες που ξοδέψαμε. Γιατί εδώ φαίνεται ότι το deck μας αυτή τη στιγμή έχει 30 ενεργές κάρτες. Παίξαμε 5, άρα αυτές τις 5 δεν τις έχουμε διαθέσιμες εάν δεν τις ανανεώσουμε. Οπότε εδώ τώρα έχουμε χρόνο, έχουμε δυνατότητα να τις ανανεώσουμε. Άρα μπορούμε να τις ξαναπαίξουμε, προστίθεται στο ενεργό μας deck. Και το υπόλοιπο μπορούμε να το κάνουμε σε healing γιατί έπεσε η υγεία μας αρχικά αρκετά. Έτσι, αυτό είναι σε γενικές γραμμές το gameplay loop του παιχνιδιού. Εδώ στο κουτάκι που είμαστε μπορούμε επίσης να ξοδέψουμε μία ώρα για να βγάλουμε τις resources που μπορούμε να πάρουμε, οι οποίες είπαμε φαίνονται κάτω δεξιά. Και τα κλειδιά είπαμε ανοίγουν τα σεντούκια. Τα goblets χρησιμοποιούνται στον merchant για upgrades. Τα relics αντίστοιχα στον Ash Master και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι είπαμε, οι resources είναι αυτές. Τώρα, μπορούμε να δοκιμάσουμε να πάμε και σε κάποια άλλη περιοχή. Εδώ ας πούμε δεν έχει κάποια ενέργεια που μπορεί να μας τύχει, κάποιο event ή κάτι άλλο. Οπότε ας πάμε σε ένα ερωτηματικό να δούμε τι θα μας βγει. Τίποτα δεν είχε, άρα θα κάνουμε extract τις resources. Ας κινηθούμε λίγο προς το dungeon για να δείξουμε και την άλλη ιδιαιτερότητα. Εδώ, extract. Λοιπόν, εδώ θα είναι μια πιο δύσκολη μάχη εναντίον human. Σας πάμε. Two wrongs don't make a right. I will revenge to everyone. Λοιπόν, για να δούμε. Από πού να ξεκινήσουμε. Ναι, το Pyro Bomb. Όχι, νωρίς είναι για healing. Ο Fanatic έκανε spawn ένα καινούργιο τρόπο. Λοιπόν, να κάνουμε burn σε αυτόν. Αν είναι αρκετό θα τον... Είχε shield, γι' αυτό δεν έκανε ζημιά. Αυτό είναι καλή περίπτωση να κάνουμε και λίγο life steal. 171. Όχι, αυτό θα μας κάνει heal 29, είναι νωρίς για να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχουμε mana points, πάμε στο επόμενο. Τώρα, αυτή και αυτή την κάρτα δεν τη χρειάζομαι άμεσα, οπότε θα τις διώξω. Είπαμε, η συγκεκριμένη χαρακτήρα, η Λουσία, είναι καλή στο damage over time, γι' αυτό χρησιμοποιώ τέτοιου είδους abilities. Αυτή είναι μια κάρτα η οποία έχει το καλό ότι κάνει damage και το κακό ότι πρέπει να διώξεις μια κάρτα από το deck σου, άρα να την κάψεις χωρίς να την χρησιμοποιήσεις. Όμως, αλλά θα το κάνω μετά. Εντάξει, με τον Possessed δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Αλλά έκανε spawn. This is just a warm-up. Α, είχε ability που κάνει spawn σάτυρο, εντάξει. Είναι ακόμα υπό έλεγχο η κατάσταση. Λοιπόν, αυτή η ability όπως έλεγα έχει κάνει 14 damage, αλλά με υποχρεώνει να πετάξω μια κάρτα χωρίς να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά έχω αγοράσει ένα ability το οποίο μου δίνει αυτή την κάρτα, η οποία δεν έχει κάποια χρησιμότητα, είναι μόνο για αυτό. Δηλαδή για να μπορώ να καίω κάρτες χωρίς να έχω πρακτικά κάποια επίπτωση. Την καίω δηλαδή και δεν μου κοστίζει κάτι. Δεν καίω κάποια κάρτα η οποία θα μου ήταν χρήσιμη.
damage. Don't be upset. I'm in more pain than you. Άρα θα γίνει το σύμβολο εδώ πέρα το 3-4, σημαίνει ότι θα κάνει 3 damage σε 4 γύρους, άρα 12 damage συνολικά. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αυτό είναι καλή περίπτωση, που κάνει 1 damage για κάθε κάρτα που έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτή τη μάχη. Είναι φτηνή, ωραία. Και επόμενο turn. Πολλά healing βγήκαν. Ίσως δεν τα χρειαζόμαστε τόσο πολλά. Εδώ. Και να αντιγράψουμε τα burns. Θα κάνει 6 damage στον fanatic και θα αντιγράψει τα burns του, αυτό το 2-1, στον άλλο. Που καλά, δεν είναι καμιά ιδιαίτερη ζημιά, απλά το κάνω για να δείξω την λογική του, της συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των καρτών. Έκανα burn στον έναν και μετά με άλλη κάρτα μετέφερα τον burn στον άλλον. Λοιπόν, να βάλουμε... Λέω πολλά λοιπόν, θέλει λίγο... Το real time είναι λίγο δύσκολο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τώρα ένα heal. Πήραμε αρκετές επιθετικές κάρτες. Να χρησιμοποιήσουμε και εδώ πάλι Pyro Bomb. Το Pyro Bomb όταν σκάσει κάνει μεγάλο damage, οπότε σε δύο turns αυτός δεν θα είναι πρόβλημα, γι' αυτό δεν ασχολούμαι μαζί του. Αυτός κάνει spawn συνέχεια, βέβαια το είναι σε καλό επίπεδο το health. Ας του κάνουμε burn και poison. Για να τρώμε την υγεία του όσο... και ακόμα περισσότερο burn. Τώρα, με αυτή την κάρτα έχουμε μάνα για να την κάνουμε, ναι. Θα φάμε αυτό. Επόμενος γύρος. This is just a warm-up. Τώρα, αν μας ερχόταν μια κάρτα που δίνει Pyro Bomb σε όλους τους opponents, δεν θα χρειαζόταν να ασχοληθούμε με τα Imps, αλλά... Λοιπόν, θα... πάλι λοιπόν. Θα κάνουμε το damage για να τελειώσουμε. Όχι. Αυτή δεν τη χρειαστούμε μετά. Regeneration έχουμε ακόμα. Θα κάνουμε. Εντάξει, health είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν με πειράζει. Don't be upset. I'm in more pain than you. Τώρα εδώ θα μπορούσαμε να πετάξουμε όλες τις κάρτες που έχουμε στο χέρι για να κάνουμε 25 damage. Που επειδή δεν είναι και ιδιαίτερα καλές οι κάρτες που έχουμε, αξίζει. Θα το κάνω. Το συνεχίζει ακόμα και κάνει heal. Πώς κάνει heal? Για να δούμε τι πήραμε. Έχει burns πάνω, άρα δεν αξίζει να το κάνω. Αυτό αξίζει. Όχι. Ναι, και ένα επιπλέον burn. Ώστε να του τρώμε όσο δυνατόν την υγεία. Και τι έχει μείνει, 0 δεν έχουμε. Πάμε στην επόμενη. Ωραία, τώρα κάναμε καλή ζημιά γιατί σκάσανε οι Pyro Bombs και το έκανε 12 damage κάθε μία. Του ξαναβάζουμε Pyro Bomb πάνω. Και μία Fireball που θα αυξήσει και το strength μας. Αυτή είναι μία από τις αναβαθμισμένες κάρτες. Λοιπόν, 0, πάμε στον επόμενο γύρο. Αυτό αν το χρησιμοποιήσουμε θα σκάσει Pyro Bomb και θα του κάνει τον damage απευθείας. Άρα είμαστε 21. 3-8-24. Αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο heal ακόμα, θα δούμε.
Λοιπόν, θα ρίξω burn σε αυτόν. Και μάνα 0. 13. Ατελείωσαν τα άλλα. Άρα πρέπει να του βάλουμε λίγη ζημιά ακόμα. Ας τελειώνουμε με το imp. Όχι, αυτό καλό θα ήταν να το κάνουμε όταν έχει burn. Να κάνουμε 6 damage κανονικό. Lifesteal δεν χρειάζεται. Heal δεν χρειάζεται, αυτά δεν έχουν νόημα. Ας διώξουμε μερικές κάρτες που δεν χρειαζόμαστε για να πάρουμε κάποιες πιο επιθετικές. Νομίζω ότι τελειώσαμε τώρα. Αυτά. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται μια τυπική μάχη στο παιχνίδι. Τώρα εδώ έχουμε λιγότερα rest points από τις κάρτες που κάψαμε, οπότε θα πρέπει να κάνουμε επιλογή. Αν δούμε ότι τα πράγματα σκουραίνουν, δηλαδή έχουμε πέσει στο health και δεν έχουμε κάρτες να παίξουμε, τότε γυρνάμε στο camp για rest και μια καινούργια εξόρμηση. Αυτή τη θέλουμε. Αυτές σίγουρα τις θέλουμε. Και αυτές, να, είναι πολύ λίγες οι κάρτες που μπορέσαμε να πάρουμε πίσω. Βέβαια έχουμε 12, αλλά σε κάποια επόμενη σκληρή μάχη δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό το βουναλάκι εδώ πέρα είναι ένα dungeon στο οποίο μπορούμε να μπούμε και πηγαίνουμε σε έναν άλλον υποχάρτη. Βλέπουμε τώρα αυτός που βγήκε στο παράθυρο ήταν το boss της περιοχής, το οποίο σιγά σιγά ψάχνει να μας βρει. Άρα μπαίνουμε στο dungeon. Δύο επιλογές έχει, ανάλογα με την δυσκολία παίρνουμε και το αντίστοιχο loot. Και είναι ένας καινούριος χάρτης, τον οποίο εξερευνούμε βήμα προς βήμα μέχρι να βρούμε το boss και να το καθαρίσουμε. Για να πάμε σε ένα, να δούμε μήπως πετύχουμε ένα event. Να, ένα από τα event trap που μας έκανε ζημιά ένα health. Ανοίγουμε το σεντούκι με ένα από τα κλειδιά που έχουμε. Παίρνουμε 10 gold και μια καινούρια recipe. Ωραίο. Και ένα speed potion. Και εδώ παίρνουμε μια καινούρια κάρτα. Ξανά trap. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το παιχνίδι. Είπα ήδη, αλλάξαμε μέρα, συμπληρώσαμε τις 24, άρα σημαίνει όταν γυρίσω τώρα στο camp μπορώ να κάνω όλες τις ενέργειες που δεν μπορούσα νωρίτερα, που τις είχα εξαντλήσει μέσα στη διάρκεια του 24ωρου. Αυτό είναι το παιχνίδι, είναι αρκετά αξιόλογο, είναι διασκεδαστικό, δεν έχει εμφανή ελαττώματα όπως είπα νωρίτερα. Απλώς δεν είναι και κάτι το τρομερά ιδιαίτερο. Σε βαθμολογία δηλαδή θα το βαθμολογούσα μεταξύ υψηλό 7 και χαμηλό 8. Μεταξύ 75 και 80 κάτι. Θα το δείτε στο κείμενο όταν το ανεβάσουμε, ποια θα είναι η τελική βαθμολογία και πού θα καταλήξω. Σαν αγορά, εάν έχετε κάποια εμπειρία στα προηγούμενα deck building roguelikes, έχετε παίξει τους υπόλοιπους τίτλους και θέλετε κάτι καινούριο, δεν θα είχα κάποιον δισταγμό να το προτείνω. Και στην τρέχουσα τιμή του, έχει δηλαδή αρκετό περιεχόμενο για να σας κρατήσει για αρκετές ώρες να παίζετε. Αλλά και σε κάποια έκπτωση στο μέλλον. Λίγο περισσότερη προσοχή θα μπορούσε να έχει δοθεί στον τεχνικό τομέα, γιατί φαίνεται λίγο φτωχό, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα deck building παιχνίδια. Το Slay the Spire, ας πούμε, δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη λεπτομέρεια ώστε να κριθεί περισσότερο αυστηρά το deck of Aces. Να, βρήκαμε και ένα event. Αυτό το event σημαίνει ότι ο Herbalist ή η Herbalist δεν θα είναι διαθέσιμη για κάποιο διάστημα, για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, τώρα που θα γυρίσω στο camp θα λείπει. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε heal και να κάνουμε upgrade τα δικά της αντικείμενα. Αυτά. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζουμε ένα τέτοιο είδους review. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αν έχετε κάποια ερωτήματα, θα σχολιάσετε αντίστοιχα στο thread που θα δημιουργηθεί για το upload που θα κάνουμε. Θα ήθελα πάντως τη γνώμη σας, αν σας άρεσε αυτός ο τύπος παρουσίασης, αν το βρήκατε πιο χρήσιμο, πιο ευχάριστο ή αν θα προτιμούσατε το κείμενο, και να σχολιάσετε αναλόγως. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση, θα τα πούμε.